Καλησπέρα! Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα, ένα βίντεο. βίντεο! Χαίρετε, χαίρετε φίλοι μας! Εδώ είμαστε καθώς χθε είχαμε το πέμπτο επεισόδιο του The Masked Singer και την αποκάλυψη άλλης μιας μάσκας. Αυτή του Τσολιά! Είναι ο Κωνσταντίνος Κατλάκος! Εν τε, ε, ε, λοιπόν, εν λοιπόν! Ε, 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 ναι, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Καζάκος ήταν αυτός που βρισκόταν κάτω από τη μάσκα του τσολιά. Και έχω να πω ότι τόλι σε έχω φάει λάχανο. Δες γιατί. Εγώ θα συνεχίζω να λέω ότι πιστεύω πως είναι ο Κωνσταντίνος Καζάκος. Και εγώ θα συνεχίζω να λέω ότι είναι ο Βλαδίμερος Κυριακίδης. Και ναι, όπως είδατε και το στιγμιότυπο από το προηγούμενο βίντεο έπεσα μέσα στις προβλέψεις μου. Πάμε να δούμε όμως τα νέα κλιούς που έχουμε από το χθεσινό επεισόδιο. Φύγαμε! Ας ξεκινήσουμε με τη νέα μάσκα που είδαμε χθε για πρώτη φορά, το παπάκι. Τι έχει σημειώσει η Λίλα? Τα κλούς που σημείωσα παιδιά για το παπάκι είναι τηλεοπτικά πλατό, περιποιημένη γυναίκα, συμβουλές ομορφιάς και σχέση με μαραντίνη. Νομίζω πως το βρήκα παιδιά. Πολύ νωρί, αλλά νομίζω πως το βρήκα. Θεωρώ ότι το παπάκι είναι η τέτα καμπουρέλη που συμμετείχε σε πολλές πρωινέ εκπομπές και έκανε στήλε ομορφιάς. Ποια είναι η τέτα καμπουρέλη? Σοβαρά τώρα δεν την ξέρεις. Όχι. Μα δεν ασχολούμαι με τέτοιο είδο και πιστεύω δεν θα τη βρω ποτέ. Αυτή είναι η πρώτη δικιά μου πρόβλεψη για το παπάκι. Γράψτε μου κι εσεί κάτω στα σχόλια αν καταλάβατε κάτι. Ωραία, α πάμε παρακάτω. Πάμε στη Μαργαρίτα. Λοιπόν, για τη Μαργαρίτα έχω σημειώσει Μπάρμαν Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Κλωτσιέ σε σανίδα. Κατέληξε κάπου. Κοίτα, σκέφτομαι ότι ίσω το Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αφορά το ότι κατάγονται από το ίδιο νησί που είναι η Ρόδος. Οπότε θα πω το τριαντάφυλλο. Εγώ πάλι με όσα βλέπω θα πω τον Άσο Παπαργυρόπουλο που ήταν μαζί και στο Survivor με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Κοίτα, εγώ το μίσο το είχα ψάξει ε, και δεν είχε γεννηθεί καλοκαίρι, αλλά δεν είμαι σίγουρη, δεν θυμάμαι καλά. Πάμε τώρα στα νέα κλειούς για το μωρό. Για το μωρό έχω σημειώσει κακομαθημένο, ξανθιά μαμά. Ακούω γενικά ότι πολλοί υποστηρίζεται ότι είναι ο ραπτάκης. Έχει τραγουδίστρια μαμά ο Ραπτάκη. Απαντήστε μου λίγο σε αυτό. Και η μαμά του είναι ξανθιά. Επειδή είπε ότι στο κουδούνι του ήταν το όνομα γνωστή τραγουδίστρια, συνεχίζω να πιστεύω ότι ίσω είναι ο Παπαδόπουλο. Από το πίτσα Παπαδοπούλου, ίσω. Όχι ότι είναι μαμά του, απλά η συνωνυμία. Α, έτσι δεν το είχα συνδυάσει. Θα μπορούσε, ναι. Και πάμε στο Μινόταυρο, η οποία είναι μια μάσκαρε παιδιά που κάθε εβδομάδα νομίζω ότι είναι κι άλλο. Μια πίστευα ότι είναι ο Ρένο Χαρλαμπίδη, μια ότι είναι ο Κλέον Γρηγοριάδη, μέχρι και τον Κώστα Κόκλα σκέφτηκα. Τα νέα κλειού που σημείωσα είναι ραδιόφωνο και ραδιοαρβίλα. Θεωρώ ότι κάποια κλειού μα τα δίνουν απλά και μόνο για να μα μπερδεύουν. Οπότε θα συνεχίζω να υποστηρίζω για δεύτερη εβδομάδα ότι είναι ο Κώστα Κόκλα. Εμένα όλο το παρουσιαστικό του μου κάνει για Ρένο Χαρλαμπίδη, αλλά κάποια κλειού δεν μου ταιριάζουν. Και πάμε τώρα στη μία και μοναδική Cyber Girl. Παιδιά, έχω σημειώσει Μαγιό και Μύκονος. Συνεχίζω να πιστεύω και να το λέω ότι είναι η Ελένη Φουρέιρα. Θα μου πείτε η φωνή της μοιάζει με τις Ελένη Φουρέιρα. Παιδιά, ξέρω ότι η Ελένη Φουρέιρα κάνει καταπληκτικές μιμήσεις, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τη φωνή της, μπορεί να το κάνει για να παραπλανεί τους Detectives και εμά. οπότε θα συνεχίσω να λέω Ελένη Φουρέιρα. Εμένα σήμερα μου μπήκε και μία άλλη στο μυαλό. Μου μπήκε παιδιά ότι είναι η Ζώζεφιν και βρήκα και μια φωτογραφία της που είναι με τη Dua Lipa. Σε αυτήν εδώ αναφέρομαι. Μπήκε η Ζώζεφιν στα Αμερικανικά charts. Δεν ξέρω, αν τους με την Dua Lipa ήταν. Αχ, έτσι και είναι η Ζώζεφιν και με κερδίσει. αχ. <laughs> Πάμε τώρα όμως στο αγαπημένο μας popcorn. Τα έξτρα clues που σημείωσα είναι πατέρες μουσικός, πετραδάκι πετραδάκι, πετάω ψηλά, ω το τέρμα, όχι δεύτερος. Και τώρα θα ξαναπώ ότι το popcorn είναι ο Ηλίας Βρετός. Το όχι δεύτερος είναι γιατί στο Dancing with the Stars, αν θυμάστε όταν συμμετείχε, είχε βγει δεύτερος. Εγώ μετά τα νέα κλειούς που έδωσε έχω αλλάξει άποψη, θα πω ότι είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης. Πετραδάκι, πετραδάκι ήταν τραγούδι του πατέρα του. Εγώ όπως είπα και πιο πριν θεωρώ ότι κάποια κλειούς θα δίνουν απλά για να μας μπερδέψουν, γι' αυτό θα συνεχίσω να λέω Ηλίας Βρετός. Και τελευταία, άφησα την αγαπημένη μου μάσκα, αυτή που πραγματικά θέλω να κερδίσει το παιχνίδι, γιατί έχει φωνάρα, είναι ο γορίλας. Το μόνο έξτρα κλούπς που έχω σημειώσει για αυτή τη βδομάδα είναι το Μελωδία της Ευτυχίας. Θα πω ότι ο αγαπημένος μου γορίλας, το γοριλάκι μου, είναι η Νάντια Κοντογιώργη. Και αυτό με τα γοριλάκια που έλεγε, ίσως να είναι κάποια κατοικίδια που μπορεί να έχει, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι είναι η Νάντια Κοντογιώργη, παιδιά. Μια ξανθιά ηθοποιός, μια πολύ όμορφη, που έπαιζε στη μελωδία της Ευτυχίας με τη βουλιουκλάκη, Πώς τη λέγανε? Ναι? Την Άρια Κωνσταντινίδη, λες. Άνα, μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι σου είναι αυτή. Αυτή έχει και παιδιά τώρα που το λες. Θέλει να ψάξουμε λίγο το ζώδιό της μόνο. Δεν το έχω ψάξει αν είναι παρθένος. Αυτά λοιπόν παιδιά και με το πέμπτο επεισόδιο χθε του The Masked Singer. Άμα έχετε ανακαλύψει κάποια μάσκα θα χαρούμε πάρα πολύ να μας το γράψετε κάτω στα σχόλια να βοηθήσετε και εμάς. Αυτά φίλοι μας κάντε εγγραφή στο κανάλι μας να μην χάνετε τα νέα μας βίντεο. Από εμένα και τον τόλι. καλή συνέχεια! Καλή.